πάνω κάτω έφερε η καταρχήν συμφωνία της κυβέρνησης με τη συντεχνία ΣΕΚ και ΠΕΟ για σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την ώρα που οι εργοδοτικές οργανώσεις θεωρούν λανθασμένη την απόφαση της κυβέρνησης, η ΠΑΣΥΔΗ δεν αποδέχεται τη συμφωνία και ζητά την άμεση αποκατάσταση των μισθών στα επίπεδα προμνημονίου. Η θέση της ΠΑΣΥΔΗ είναι ακραία, δηλώνει στο κρατικό ραδιόφωνο ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και δεν θα ήταν καν εφικτό, ακόμα και αν το θέλαμε, δια μιας να αποδοθούν πίσω αυτές οι αυξήσεις. Μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ τονίζει πως η συντεχνία θεωρεί παράνομα τα μέτρα του 2013 και αναμένει πλέον την απόφαση του δικαστηρίου. Αφιβηδήσαμε την νομιμότητα των μέτρων που είχαν πάρθει την περίοδο του 2011, 2012 και 2013. Και είχαμε καταχωρήσει προσφυγές των δικαστήριων. Διαφωνούμε με τις άλλες δύο συντεχνίες. Στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί πως η επιβολή των μέτρων ήταν παράνομη, θα έχουμε μια καταστροφική εξέλιξη, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Χάρης Γεωργιάδης. Μια καταστροφική εξέλιξη, την οποία ως κράτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίσουμε, να την χειριστούμε. Αντιπαράθεση και για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, με τις εργοδοτικές οργανώσεις να τονίζουν πως δημιουργείται μεγαλύτερο χάσμα στις αμοιβές. Στο ιδιωτικό τομέα είναι 870 ευρώ, εντάξει, πολιτές πολίτες γραφής. Και στο δημόσιο τομέα η Α1 κλίμακας που μπορεί να συγκριθεί είναι 1.260 ευρώ. Ο ιδιωτικός τομέας θα υποφεληθεί από την εν λόγω εξέλιξη, δηλώνει η ΠΕΟ. Η καθαρίστρια του ιδιωτικού τομέα όμως δεν θα κερδίσει αν και η κυβέρνηση και οι εργοδοτικές οργανώσεις συνταχθούν μαζί μας. Τέλος, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις συζήτησαν σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θα τις θέσουν ενώπιον των συλλογικών τους οργάνων για να λάβουν τελικές αποφάσεις.